Πάμε. Να σου πω δούμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Ιεπνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς, ουράνιε, παράδειτε, το πνεύμα της αληθείας, παντακού παρών και τα πάντα θυρών, θησαυρός των αγαθών και της ζωής σου οργός, ευθέει και στήλος εν ημίν και καθάρισε εμάς, να πάσεις συνήθως και σώσε να δείτε εσάς ημών. Αμήν. Ευχαριστώ. Εορτή Αγίου έχουμε, δεν θυμάμαι στα 75 μου να έχω ασχοληθεί άλλη φορά με τον Άγιο Κωνσταντίνο, στη δική μας τη σύναξη, στην Εκκλησία μάλλον ναι. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τον Άγιο Κωνσταντίνο που δυσφημείται σαν Άγιος, κακός όμως, γιατί η Εκκλησία μας αναγνωρίζει έναν Άγιο, όχι στηριγμένη στην κρίση των πιστών, εκεί που κυρίως έζησε ο Άγιος, αλλά στο φωτισμό όλων των πιστών της Οικουμένης. Εκεί στηρίζεται η αγιοσύνη ενός Αγίου. Ο Πάτερ Παΐσιος, παραδείγματος χάρη, έζησε στην Ελλάδα, αλλά ήταν παγκοσμίου φήμης Άγιος όταν ζούσε. Και είναι παγκοσμίου φήμης. Από Γαλλία, από Αμερική, από Αυστραλία, από όλα τα μέρη έρχονταν σ' Αγιονόρος, γιατί η φήμη του ως Αγίου ζώντος ήταν φήμη ενός Αγίου και η φήμη του σώματος της Εκκλησίας της Καθολικής, καθολική εννοούμε τον οδόξων όλου του κόσμου, αυτό εννοούμε καθολική, αυτή η φήμη αυτή αναγνωρίζει τον Άγιο με τον φωτισμό της Θείας Χάριτος. Ο Άγιος Κωνσταντίνος έζησε 3ο, 4ο αιώνα, όχι ολόκληρο και το 3ο και 4ο αιώνα, ανάμεσα στο 3ο και 4ο αιώνα. Γονείς του ήταν ο Κωνσταντίος ο Κλωρός και η μάνα του ήταν η Αγία Ελένη. Δεν γεννήθηκε χριστιανός. Στην πορεία της ζωής τα γεγονότα τον οδήγησαν να γίνει και χριστιανός. Μετά από το θάνατο του πατέρα του που ήταν αυτοκράτορας στη Δύση ανεβαίνει στο θρόνο ο Άγιος τότε ο τότε Κωνσταντίνος και μετέπειτα Άγιος, πήρε το θρόνο του πατέρα του. Η ιδωλολατρία είχε διαδοθεί και υπήρχε από πριν σε όλη την επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τότε δεν υπήρχε, όταν ο Άγιος Κωνσταντίνος ήταν παιδί, η Κωνσταντινούπολη. Αργότερα η Κωνσταντινούπολη σαν έδρα έγινε μιας ευρύτατης περιοχής που κυβέρνησε σε όλο τον κόσμο. Ιδωλατρία λοιπόν ήταν το θρήσκευμα που επικρατούσε σε όλη την τότε αυτοκρατορία. Όμως μιλάμε για 3ο αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού που ο χριστιανισμός διαδόθηκε στη Μικρά Ασία, γιατί ο Απόστολος Παύλος κήρυξε εκεί και
είχαν γίνει πολλοί χριστιανοί αφού είχαν μεταστραφεί, αλλάξει από ειδωλολάτρες χριστιανοί. Ένας από τους αυτούς που ανέλαβαν τη διοίκηση του μεγάλου κράτους της Αυτοκρατορίας Ρωμαϊκής, η οποία χωρίστηκε όταν ανέλαβε ο ένας αυτοκράτορας Διοκλητιανός, μοίρασε την αυτοκρατορία στα τέσσερα. Τα λέμε Ρωμαϊκή, έπιανα από τη Ρώμη, έφτανα μέχρι την Αφρική κάτω. Όλα αυτά τα μέρη ήταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτή λοιπόν χωρίστηκε στα τέσσερα. Την ανέλαβαν τέσσερις άρχοντες. Ήταν σαν τέσσερις άρχοντες τετραρχία. Από τους άρχοντες, τέσσερις άρχοντες τετραρχία. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μαξιμίνος Δάγιας, που ανέλαβε να διοικήσει το κράτος, ειδωλολάτρης. Κήρυξε διωγμό στη Δύση, κήρυξε διωγμό. Ρώμη εννοώ, ήταν μια περιοχή μεγάλη, Δύση και Ανατολή. Άλλος αυτοκράτορας στην Ανατολή, περιοχή Κωνσταντινούπολης μέχρι Αφρική κάτω, και άλλος στη Δύση που είναι η Ρώμη, μέχρι τη μέση της αυτοκρατορίας. Ο Μαξιμίνος Δάγιας λοιπόν, αυτός είχε κηρύξει διωγμό σαν ειδωλολάτρης κατά των χριστιανών. Δίμευε τις περιουσίες. Καλούσε να θυσιάσουν στα είδωλα οι της επικράτειάς του πολίτες, μέσα στους οποίους ήταν και οι χριστιανοί. Εάν δεν δέχονταν να θυσιάσουν στους θεούς των ειδώλων, τότε γινόταν δίμευση περιουσίας, εξορία, θάνατος. Πολλούς έφαγε το λεπίδι, η φωτιά, ο θάνατος, η δίμευση κλπ. Από τους χριστιανούς. Όταν έλαβε ο Άγιος Κωνσταντίνος στη Δύση σαν απόγονος του πατέρα του, είδε στον ουρανό επάνω ένα σημείο σταυρού που το αποτελούσαν φωτεινά άστρα και έγραφε στο σταυρό επάνω, δεξιά και αριστερά, εν τούτο νίκα. Το ερμήνευσε ο Άγιος, επειδή ήταν από τη μάνα του μεγαλωμένος με καλά αισθήματα και χριστιανικά αισθήματα, ότι είναι ένα σημείο που πρέπει βασισμένος πάνω σε αυτό να στηρίξει ολόκληρη την αυτοκρατορία. Επειδή όμως δεν ήταν η αυτοκρατορία εξ ολοκλήρου στα χέρια του, έπρεπε από τη μέση να φύγει ένας άρχοντας ονόματι Μαξέντιος, Λυκίνιος, να φύγει από τη μέση. Και βέβαια άλλος τρόπος δεν υπήρχε παρά μόνο τότε γινόντουσαν μάχες, πόλεμοι, στην οποία πήρε μέρος ο Άγιος Κωνσταντίνος ως επικεφαλής, αφού προηγουμένως έβγαξε λάβαρο με το σταυρό επάνω και το εν τούτο, τη λέξη εν τούτο λίκα. Έγινε η μάχη, νικητής βγαίνει ο Άγιος Κωνσταντίνος και άπλωσε την εξουσία του σε όλη την Ανατολή και Δύση, Ανατολή και Δύση. Από τα πρώτα έργα, αφού έγινε αυτοκράτορας, ήταν
να διαδώσει τον χριστιανισμό, τον οποίο πίστευε ότι είναι η μοναδική θρησκεία, η αληθής, μέσα στον κόσμο. Αφού του έγινε αποκάλυψη από ψηλά, το δόγμα το χριστιανικό, η Αγία Τριάδα, είναι μία θεότης. Και αυτή είναι η θρησκεία που πρέπει να διαδώσει μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έπρεπε όμως για να διαδοθεί αδικήματα που είχαν διαπραχθεί από ειδωλάτρες αυτοκράτορες, αδικήματα που είχαν διαπραχθεί, όπως δίμευση περιουσίας. Είχαν πάρει οι αυτοκράτορες οι προηγούμενοι την περιουσία των χριστιανών, την είχαν κάνει κρατική. Να επιστρέψει τα δημευμένα κτήματα σε εκείνους που τα είχαν, εάν ζούσαν. Έτσι λέει η διδάσκει η νέα θρησκεία που ο Άγιος Κωνσταντίνος πίστεψε και τη διέδεδε. Ακόμη έπρεπε να εφόσον υπάρχουν απόγονοι εκείνων που είχαν θυσιαστεί γιατί δεν πίστευαν στα είδωλα, εφόσον υπάρχουν, επαναλαμβάνω, υπήρχαν τότε απόγονοι εκείνων των χριστιανών που δεν θυσίασαν στα είδωλα και τους έφαγε ή το λεπίδι ή φωτιά ή εξορία και οτιδήποτε άλλο, και αυτοί ήσαν απροστάτευτοι, χείρες και ορφανά, ανέλαβε ο ίδιος να αποκαταστήσει το δίκαιο, να τους χορηγήσει τα δημευμένα ή να φροντίσει να παρέχει όχι μόνο τα προστοζήν αλλά και χρήματα αναγκαία για να πορευθούν στη ζωή τους. Κάθε μορφή αδικίας, κάθε μορφή αδικίας την αποκατέστησε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον ενδιέφερε, αφού πίστευε ότι είναι αυτή η λατρεία του Θεού, του ενός Χριστού Αγίας Τριάδος, η μόνη αληθινής, έπρεπε να υπάρχουν και χώροι λατρείας, εκκλησίας δηλαδή. Εβοήθησε την εκκλησία αφάνταστα. Έκτισε, ανέγειρε με κρατικά έξοδα ο ίδιος πολλούς λαούς στην αυτοκρατορία του μέσα, χριστιανικούς βυζαντινούς ναούς, βασιλικές, να βασιλεί αυτό εδώ πέρα έτσι πως είναι τώρα, αν ήταν ναός φαρδύτερος και είναι έτσι μακρόστενη, λέγεται βασιλική, και δεν έχει τρούλογο πάνω, έχει μακρόστενες, ήταν μεγάλες, βασιλική λέγεται. Λοιπόν, έκτισε στην πόλη, στην αυτοκρατορία, ναούς για να λατρεύεται ο Θεός, αφού προηγουμένως ο αυτοκράτορας που είχε δεδεχτεί ήταν ειδωλολάτρης και δεν επέτρεπε, απαγόρευε τη λατρεία της Αγίας Τριάδος. Απαγόρευε. Έβγαλε λοιπόν διάταγμα, το 325, 325 διάταγμα, που είχε το όνομα Διάταγμα των Μεδιολάνων, γιατί εκεί υπογράφτηκε, στο Μιλάνο δηλαδή, τότε Μεδιόλανο υπογράφτηκε το διάταγμα που έλεγε «Στην επικράτειά μου, αυτοκράτορας, οι πολίτες από εδώ και στο εξής, λατρεύουν ελεύθερα το Θεό που θέλουν. Οι ειδωλάτρες δεν τους πείραζε. Αλλά έπεσε σημαντικό ρόλο, αφέθηκαν και οι χριστιανοί ελεύθεροι από τότε. Δεν τους πείραζε κανείς. Από το 325 και μετά, ελεύθερα μπορούσαν οι χριστιανοί να λατρεύουν το Θεό οπουδήποτε και να ασκούν τα χριστιανικά τους καθήκοντα. Εντελώς ελεύθερα.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Θεωρούσε προσωπική του τιμή να τεθεί προστάτης της Εκκλησίας ίδιας. Να προστατεύσει την Εκκλησία την ίδια. Με ποιο τρόπο? Τότε ένα ανάστημα αιρετικό, γέννημα διαβόλου πέρα για πέρα, ο Άριος που είναι και πατέρας των Ιεχωβάδων, ήταν ιερωμένος ήταν εκείνος. Είχε πολύ μυαλό και το μυαλό κανείς χωρίς Θεό τον παραπλανάει τον άνθρωπο. Το θεοποιεί το μυαλό και από εκεί και πέρα αρχίζει και διδάσκει τρέλες ο άνθρωπος. Με χωρίς Θεό. Αυτός λοιπόν κήρυτε τότε, ο Άριος κήρυτε ότι Θεός είναι μόνο ο Πατέρας. Μόνο ο Πατέρας είναι Θεός. Ο Υιός δεν είναι Θεός. Αυτό κηρύττουν οι χιλιάστε. Τις φράλες που βγήκανε στο, σας είπα δύο, με το αυτοκίνητο μπροστά, πρόσφερα ένα περιοδικό, λέω, είναι Θεός ο Χριστός? Όχι. Είναι του Αρίου, του ερασιάρχου διαβόλου εκείνου, παιδιά, αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Τότε, επί Αγίου Κωνσταντίνου, μάζεψε ο Άγιος Κωνσταντίνος στην αυτοκρατορία του, από όλα τα μέσα αυτοκρατορίας, τους επισκόπους, τους δεσποτάδες, όλους, και συγκρότησε, έφτιαξε, αφού μαζευτήκαν από όλα τα πέρατα οι επίσκοποι, 615 περίπου, στη Νίκαια, ναι, το 325 μαζευτήκανε, κάνανε τη σύνοδο, προέδρευε ο Άγιος Κωνσταντίνος, σαν πρόεδρος, επίσημα, γιατί θεπίστευε ότι μετά από το όραμα που είδε το Τίμιο Σταυρό στον ουρανό, τον έχει καλέσει ο Θεός να προστατεύει τη Νέα Θρησκεία. Εκεί στη σύνοδο την πρώτη, που πήρε μέρος και ο Άγιος Σπυρίδωνας και ο Άγιος Αθανάσιος, πάρθηκε η απόφαση ότι η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ένας Θεός. Αυτό πιστεύουμε. Η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά ένας Θεός, ένας. Και καταδίκασε τον Άριο και όλους εκείνους που είχαν ακολουθήσει το αιρετικό του δόγμα. Είναι για πρώτη φορά που με επικεφαλής αυτοκράτορα, άρχοντα, και με τις ενέργειες του αυτοκράτορα συγκαλείται Αγία Οικουμενική Σύνοδος. Από όλη την οικουμένη, την τότε οικουμένη, σύνοδος. Και εννοούμε εκεί που είχε διαδοθεί ο Χριστιανισμός. Έτσι, γιατί υπήρχαν και άλλα μέρη που ήταν άγνωστα τότε. Εντελώς άγνωστα. Έγινε λοιπόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και πάρθηκε η απόφαση ότι, επαναλαμβάνω, τρία πρόσωπα είναι που πιστεύουμε, όχι τρεις θεοί, όχι τρεις θεοί, ένας Θεός. Αυτό είναι μυστήριο που δεν το κατανοεί η Αγία Τριάδα. Και πού στηρίζεται? Εγώ, λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εγώ, επαναλαμβάνω, είμαι
μέσα στον πατέρα. Και ο πατήρ είναι μέσα μου. Και το Άγιο Πνεύμα είναι και σε μένα μέσα και στον πατέρα μέσα. Που είναι και τα τρία είμαστε μία θεότητα. Μία. Αλλά πρόσωπα τρία. Πρόσωπα τρία. Έτσι. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό όμως το σταυρό μας το κάνουμε με τα τρία δάχτυλα. Ένα, δύο, τρία. Τα άλλα τα μαζεύουμε. Πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα. Και φωνάζει και ο ιερέας. Τριάδα ομοούσιον. Τριάδα ομοούσιον. Που έχουν ουσία. Θα το πω ίδια. Ομοούσια πρόσωπα. Ομοούσια. Όχι διαφορετική ουσία τον από το άλλο. Έτσι. Τρία πρόσωπα ομοούσια, μία θεότητα. Γι' αυτό τα ενώνουμε. Δείχνουμε τρία, τα ενώνουμε και γίνονται ένα. Μία θεότητα. Και κάνουμε το σημείο του, τον τύπο του σημείου, του Τιμίου Σταυρού. Στην πρώτη επαναλαμβάνω με πρόεδρο τον Άγιο Κωνσταντίνο, πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, πάρθηκε η απόφαση ότι τρία είναι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Μία είναι θεότητα και καταδικάστηκε ο Άριος και η οπαδή του σε όλες τις εποχές, σε όλους τους αιώνες. Είναι αντίχριστη. Πας ο αρνούμενος των Υιών, αρνείται και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί είναι μία θεότητα και τα τρία. Μία θεότητα και τα τρία. Όποιος ανοίγει, την Αγία Γραφή, και είναι Καινή Διαθήκη, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και αρχίζει και διαβάζει πρώτες λέξεις, πρώτες. Λέει, εν αρχή είναι ο Λόγος. Εν αρχή. Στην αρχή, λέει, που έγινε ο κόσμος, υπήρχε ο Λόγος. Με κεφαλαία γράμματα, με κεφαλαία. Λόγος. Με κεφαλαία είναι ο Χριστός είναι ο Λόγος. Η λέξη Λόγος σημαίνει Χριστός. Και ο Λόγος, και Θεός είναι ο Λόγος, λέει. Και το τονίζει. Ο Λόγος που υπήρχε όταν έγινε ο κόσμος, ο Λόγος αυτός είναι ο Χριστός. Το λέει καθαρά. Και τι είναι ο Χριστός? Θεός είναι ο Λόγος. Ήταν, είναι και θα είναι ο Λόγος που είναι ο Χριστός, Θεός. Και ο Λόγος, ο Χριστός, είναι προς τον Πατέρα. Ήταν μαζί με τον Πατέρα πριν γίνει ο κόσμος. Ήταν μαζί με τον Πατέρα, δηλαδή αιωνίος. Αιώνιος Θεός ο Πατέρας, αιώνιος Θεός και ο Υιός. Αιώνιος και το Άγιο Πνεύμα. Θα έρθει στη συνέχεια, όπως γνωρίζουμε, ο Άγιος Σπυρίδωνας στη σύνοδο αυτή που μιλάμε τώρα, το 325, να πάρει το κεραμίδι, να πει αυτό το κεραμίδι είναι ένα, το στίβει, βγαίνει νερό, βγαίνει φωτιά και κρατάει το ξερό το χώμα στα χέρια. Τρία πράγματα, χώμα, φωτιά και νερό που έτρεξε κάτω και ξανά το επανέφερε και έγινε ένα κεραμίδι. Όπως το κεραμίδι, λέει, είναι ένα, μια θεότητα, τρία πράγματα, φωτιά, νερό και χώμα, τρία πρόσωπα. Και τότε έμειναν όλοι άναυδοι. Παραλαμβάνω, πρόεδρος στη σύνοδο ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος. Έκανε και το εξής σημαντικό ο Άγιος Κωνσταντίνος. Από εκεί είναι, φαίνεται, αποδεικνύεται καθαρά η χριστιανοσύνη κάθε χριστιανού, από εκεί που θα ακούσουμε τώρα. Έδωσε λαμπρά
αποδεικτικά στοιχεία αγάπης. Λαμπρά αποδεικτικά στοιχεία αγάπης. Γιατί, διότι μετέφερε το μήνυμα της αγάπης του Χριστού σε όλη την αυτοκρατορία. Στην πράξη, ο ίδιος άφηνε υπόδειγμα ότι αγαπάει όταν καλύπτει, μάλλον θεραπεύει, όταν θεραπεύει κοινωνικές πληγές. Καταργεί διαζύγια, επουλώνει την πληγή της ορφάνειας, δίνει βοήθεια. Κατάργησε επίσης και χρέη που είχαν οι χριστιανοί, επειδή είχαν, είπαμε, δημευτεί περιουσίες, τα χάρισε και τα πράγματα. Αποκατάσταση. Έδειξε χριστιανική συμπεριφορά πέρα για πέρα. Και το σημαντικότερο, και αυτό εξίσου σημαντικό, αφού πρόβαλε το πρόσωπο του Χριστού ως αρχηγού της πίστεως, ως Θεού, ως λατρευτό, αυτοί που ανήκαν στην επικράτειά του, χωρίς να πιέζονται, βλέποντας τον αυτοκράτορα να εκτελεί έργα χριστιανικά, επηρεάζονταν. Και βαφτίζονταν χριστιανοί ομαδικά, χωρίς να πιέζει. Δεν πίεζε για να κάνει χριστιανούς. Εντελώς ελεύθερα. Εντελώς ελεύθερα. Τότε βαφτίστηκαν χιλιάδες, μπορεί εκατομμύρια, χιλιάδες. Και έγιναν από ιδουλάτρες χριστιανοί. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το να είσαι αυτοκράτορας, το πιο εύκολο είναι να γλιστρήσεις. Η εξουσία είναι, έχει γλιστρίδα από κάτω και κάνεις κατάχρηση της εξουσίας και παραφέρεσαι στους πολίτες. Ο Άγιος Κωνσταντίνος φρόντισε να περιβάλλεται από πρόσωπα χριστιανών, να το βοηθάνε στο έργο του, ώστε όσο το δυνατό περισσότερο να μην γλιστράει, να κάνει αδικήματα, να αποκαθιστά. Τα αδικήματα, ναι. Αναφέρουν οι ιστορικοί ότι πριν αναλάβει ο Άγιος Κωνσταντίνος τη διοίκηση του κράτους του Ρωμαϊκού ολόκληρου από Δύση μέχρι Ανατολή, κάτω από Ρώμη μέχρι κάτω την Αφρική, πριν το αναλάβει, σκοτώνονταν οι πολίτες του κράτους πριν τον Κωνσταντίνο με μαχαίρια, με σπαθιά, με το ένα, με το άλλο, με κοντάρια. Όταν ανέλαβε και φρόντισε να πάρουν το μήνυμα ότι είναι αδέρφια μεταξύ τους και επηρεάστηκαν για το παραδείγμα του, σπάγανε τα άρωτρα, τα λέτρια, τα δρεπάνια, τα βέλη, όχι τα δρεπάνια, τα εκτός από τα δρεπάνια, τα λέτρια και τα βέλη και τα σπαδιά, τα σπάγανε και τα κάνανε, λέει, δρεπάνια να θερίζουν τα χωράφια. Μέσα για να θεραπεύουν τις ανάγκες τους, για να ζουν οι χριστιανοί. Φύγε, να πας στον άλλο. Τι πολύ ώρα κάνει. Λοιπόν, ο Άγιος Κωνσταντίνος από το έργο του το συνολικό έδωσε δείγματα ότι όχι μόνο είναι Άγιος όπως είναι ένας απλός Άγιος άλλος, αλλά αναστήματος Αποστόλου. Πώς είναι ο Απόστολος Πέτρος, πώς είναι ο Απόστολος Παύλος, πώς είναι οι υπόλοιποι Απόστολοι. Τους είπε ο Κύριος, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Σας στέλνω να κηρύξετε σε όλο τον κόσμο. Το έκανε οι Απόστολοι, το έκανε και ο Άγιος Κωνσταντίνος.
ως αυτοκράτορας, αφού διέδωσε σε όλη την αυτοκρατορία το δόγμα το χριστιανικό και βαφτίστηκαν κατά χιλιάδες, έκανε το έργο που έκανε και η Απόστολη. Διέδωσε, λέει, τα ρήματα του Ευαγγελίου στα πέρατα της Οικουμένης. Ψάλλουμε λίγο πριν πει ο Παπάς με τα βόμβα του Θεού Πίστεως, ο ψάλτης λέει και στα πέρατα, λέει, της Οικουμένης τα ρήματα αυτών φτάνουν. Πρόκειται για μεγάλο ανάστημα Αγίου. Πολλοί κακοθελητές που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό επιχειρούν σε όλους τους αιώνες να διαβάλουν το πρόσωπο του Αγίου Κωνσταντίνου που είναι εις Απόστολος. Τον έχει η Εκκλησία εις Απόστολο, ίσως εις Απόστολος και τη μητέρα του. Επειδή δεν βαφτίστηκε σε όλη την πορεία της ζωής του, μόνον λίγο προ όταν αντιλήφθη ότι είναι το δέος του, βαπτίστηκε. Έκτοτε φορούσε εσωτερικά το ένδυμα της βαπτίσεώς του. Εσωτερικά και απάνω τα βασιλικά ενδύματα. Θεωρούσε μεγαλύτερη τιμή τα ενδύματα, τα βαπτιστικά, τα χριστιανικά, τα άσπρα, από τα βασιλικά ενδύματα. Από τα βασιλικά ενδύματα. Το έργο του Αγίου Κωνσταντίνου δεν μπορεί κανένα ανθρώπινο μυαλό, όπως και κανένας Αγίου μυαλό, να συλλάβει τη ζωή του Αγίου ανθρώπινο, αδυνατή. Ο Άγιος εξωτερικεύει, βγάζει από μέσα του αυτό που ζει, που όμως ο άλλος που είναι απ' έξω βλέπει το ξεχύλισμα, δεν βλέπει το πλήρωμα που είναι μέσα. Μέσα έχει το πλήρωμα και έξω έχει το λίγο, το ξεχύλισμα. Αυτό συμβαίνει με όλους μας. Δηλαδή πιστεύουμε στον Χριστό, τον λατρεύουμε, τον αγαπάμε, δεν την αντιλαμβάνεται όλα στην αγάπη μας, ένα μέρος το αντιλαμβάνεται και λέει αυτός είναι χριστιανός, φαίνεται. Από το λίγο που βλέπει, το πολύ δεν φαίνεται στον άλλον. Το έχει ο καλός Θεός κρυμμένο για να μην πάρει τα μυαλά μας αέρα. Το έχει κρυμμένο ο Θεός. Και του Αγίου Κωνσταντίνου το έργο, μόνο η Εκκλησία που έχει Άγιο Πνεύμα μπορεί να εκτιμήσει. Μόνο η Εκκλησία. Θα αναφέρω το σύγχρονο εκείνο Άγιο που με αξίωσε ο Θεός και πήγε το προσκύνησα, τον Άγιο Βυσαρίωνα, εκεί προς το Καρπενήσι, στη Μονή. Πώς λέγεται αυτή, δεν πώς λέγεται, αγάπη πώς λέγεται. Προυσό. Ε? Προυσό. Όχι στο Προυσό, όχι στο Προυσό. Είναι από τη Λαμία αριστερά προς Καρπενήσι και μέσα γράφει... Εγάθων. Εγάθων, πάση δώσει. Που πήγα και το προσκύνησα, αυτός ο Άγιος ήταν κρυμμένος από το θάνατό του. 10 χρόνια πόσο. Και τώρα το σώμα του βρέθηκε, αυτό που βρέθηκε, ολόκληρο, αυτό που βρέθηκε. Με το Ευαγγέλιο του να το κρατάει στο χέρι έτσι. Και κηρύχθηκε ότι είναι θαύμα, έπρεπε να γελιώσει το σώμα. Και οι δύο, λέει, που επισκέφθηκαν, πως οι ιατροδικαστές είπανε, μόνο θαύμα δικαιολογεί την παρουσίαση του σώματος. Η εκκλησία γενικά λέει ολόκληρη θαύμα. Δεν ακούμε τι λέει ο κάθε αδιάφορος, αλλά τι λέει το Πνεύμα το Άγιο μέσα της Εκκλησίας. Κάθε τι μη γνήσιο ξερνιέται από το σώμα της Εκκλησίας και πετιέται έξω από την Εκκλησία, το ψεύτικο. Δεν παραμένει, δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στο ανάστημα του Αποστόλου Παύλου και να χαρακτηρίζεται Άγιος εκείνος που δεν είναι Άγιος. Δεν στέκει δίπλα με κανένα τρόπο. Ο Άγιος Κωνσταντίνος λοιπόν στέκει δίπλα στα αναστήματα των Αποστόλων ως εις Απόστολος. Εις Απόστολος, ίσον εις Απόστολος. Και όχι μόνο ο Άγιος Κωνσταντίνος, αλλά και η μάνα του, η Αγία Ελένη. Μας είναι γνωστά, ότι σίγουρα έπαιξε
όπως και κάθε μάνα, μεγάλο ρόλο στο γιο της. Είχε φιλέσπλακα θρησκευτικά αισθήματα, την αξίωσε ο Θεός να βρει το Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα και 14 Σεπτεμβρίου που το βρήκε να τον ανυψώσει, να το μεταφέρει και στο Τινούπολη κιόλας. Το Τίμιο Σταυρό, εκεί που καρφώθηκε ο Κύριος. Και έκτισε και ναούς στα Ιεροσόλυμα η Αγία Ελένη. Στη μάνα του ο Άγιος οφείλει το μεγάλο του λάστιμο. Λέγεται, και έτσι και είναι, ότι πίσω από κάθε έναν Άγιο κρύβεται μια μεγάλη μάνα. Μια μεγάλη χριστιανική ψυχή μάνας. Τέτοια ήταν η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη. Διαβάζω ένα κομματάκι από αυτά που σας είπα για να πάρω μια εικόνα και απογραπτό κείμενο. Αφού πέτυχε την ασφάλεια των συνόρων του ο Άγιος Κωνσταντίνος σαν αυτοκράτορας με μια επιδέξια τακτική, κάνοντας συμμαχίες, κατόρθωσε ώστε οι βάρβαροι λαοί να μετατρέψουν τα ξύφη τους σε άρωτρα, σε αλέτρια και τις λόγες σε δρεπάνια, ώστε να καλλιεργείται η γη και να κόβουν αυτό που σπέρνουν. Σαν αυτοκράτορας λέει, ασχολήθηκε με τη στερέωση των βάσεων και των θεσμών της νέας χριστιανικής αυτοκρατορίας. Φρόντισε να βάλει βάσεις και να φτιάξει νόμους στηριγμένους στο Ευαγγέλιο επάνω. Νόμους. Ο αυτοκράτορας δεν είναι το Ευαγγέλιο, αλλά φτιάχνει νόμους που είχαν μέσα τους πνεύμα ευαγγελικό. Αντίθετα με εκείνα που κάνουν σήμερα οι άρχοντές μας. Ό,τι χριστιανικό υπάρχει το γκρεμίζουν και βγαίνει διαβολικό. Δεν βάζουν αυτά που κάνει ο Άγιος Κωνσταντίνος. Εκτελούν διαταγές του άρχοντα του κόσμου τούτου που κυβερνάει τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Ήδη μόλις ανέβηκε στο θρόνο είχε επιβάλει, προσέξτε το αυτό, μόλις ανέβηκε στο θρόνο ο Άγιος Κωνσταντίνος, είχε επιβάλει με διάταγμα, δέστε το στο μυαλό σας, την Κυριακή Αργία. Από τότε είναι η Κυριακή Αργία. Κρεμίζουν τώρα. Έτσι, μπράβο. Τώρα φτιάχνουν νόμο, κάτω Κυριακή Αργία. Τι να πούμε τώρα, να χαρακτηρίσουμε, μιλάνε τα έργα μόνο. Κάτω η Κυριακή Αργία. Κατάργησε την ποινή του σταυρικού θανάτου που υπήρχε, γι' αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός καταδικασμένος σε θάνατο. Απαγόρευσε τις μονομαχίες, είχαν δημόσια θεάματα, κάνανε μονομαχία με ξύφι και σκοτώνονταν. Τέλωσε αυτά τα βάρβαρα παιγνίδια και επέβαλε αυστηρές τιμωρίες για αρπαγές νεάνιδων και προβολές εδούς και προσβολή της εντροπής. Αν δηλαδή σου πρόσβαλα εγώ την ντροπή σου κάνοντας κάτι, λέγοντας κάτι που σημαίνει ντροπή, ξετσιπωμό δηλαδή,
εάν κάποιος αμέσως είχε τιμωρία, νόμους που απαγόρευε να προσβάλλεις την ντροπή του αλουνού με συκοφαντία, με οτιδήποτε άλλο, είχε δικαστήριο και τιμωρία. Η συνεχεία έδωσε θάρρος και πνοή στο θεσμό της οικογένειας. Όταν ήταν ειδωλατρία, μην μιλάμε για οικογένεια, μιλάμε για οτιδήποτε άλλο παρέα οικογένεια. Όρισε να είναι ο θεσμός της οικογένειας, όρισε ο θεσμός της οικογένειας να είναι θεμέλιο του κοινωνικού οικοδομήματος. Η κοινωνία είναι ένα οικοδόμημα, θεμέλιο του είναι η οικογένεια. Γι' αυτό είναι σε μια κοινωνία, άμα δεν θα δεις αν η κοινωνία πάει καλά, κοίτα στο κύτταρο που είναι η οικογένεια. Αυτό το ενίσχυσε την οικογένεια. Φρόντισε να είναι το θεμέλιο, να στηρίζεται πάνω σε αρχές η οικογένεια. Όταν κατάργησε το διαζύγιο. Τώρα νόμος διαλύει το γάμο, παίρνει άλλο, διαλύει το γάμο, παίρνει άλλο. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα έχουμε και νόμους ομοφιλοφίλων. Ομοφιλοφίλων. Πάμε αλλά Ευρώπη στα κακά. Αλλά Ευρώπη. Εδώ ο Αξιοντίνος λέει θεμέλιο χριστιανική οικογένεια. Θεμέλιο. Και δεν σου επιτρέπω με νόμο να προσβάλλεις τη δημόσια εδώ. Τη δημόσια ντροπή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Η Μιχαία λοιπόν καταδικάστηκε επί της εποχής του Αγίου Κωνσταντίνου. Κατάργησε με τους νόμους που υπήρχαν παλιά κατά των ατέκνων. Υπήρχαν νόμοι που ήταν εις βάρος εκείνων που δεν είχαν παιδιά, κατά των ατέκνων, με σκοπό να ενθαρρύνει το μοναχισμό, ο οποίος στην εποχή του Αγίου Κωνσταντίνου, μοναχισμός, γνώρισε μεγάλη άνθηση. Πάλι έχεις πρόβλημα? Όχι. Επίσης έκανε μεγάλες δωρεές ο Άγιος Κωνσταντίνος, μεγάλες δωρεές στις αφιερωμένες στο Θεό παρθένες γυναίκες, οι οποίες σέβονταν, τις οποίες σέβονταν τις παρθένες, τις μοναχές δηλαδή με αναλόγια, τις σέβονταν λέει στο έπακρο, η σεβασμό. Ανώτερη και από βασιλέα είναι η μοναχή. Όταν μετέφερε από τη Δύση την πρωτεύουσα, γιατί πρώτα ήταν στη Ρώμη, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχε έδρα τη Ρώμη. Αργότερα τη μετέφερε και έκτισε τη νέα πόλη, εκεί που είναι τώρα στο το Βυζάντιο που λέμε, Κωνσταντινούπολη, γιατί υπήρχε μια πόλη Βυζάντιο. Αυτή έκανε νέα πρωτεύουσα. Και πήρε βέβαια το όνομα Νέα Ρώμη, όχι Κωνσταντινούπολη, και όταν ο Αυτοκράτορας έβγαινε από τον κόσμο για να τον τιμήσει, έδωσε το όνομά του Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη έδωσε το όνομα. Όταν λοιπόν μετέφερε την πρωτεύουσα στη Νέα Ρώμη, κατάργησε με νόμο τη τέλεση ιδωλατρικών εορτών. Τέρμα ιδωλατρικές εορτές. Βουλή! Πώς το λέμε αυτούς? Παγανιστές. Είμαστε λέει 12 θεϊστές του Ολύμπου. Και ψηφίζει ο ελληνικός λαός που είναι βαπτισμένος αυτούς που είναι και σατανιστές, που είναι και το λένε ιδωλολάτρες, που είναι. Πού βρισκόμαστε και μετά μιλάμε γιατί δεν έχουμε να φάμε. Γιατί δεν έχουμε να φάμε. Αφού προδίδουμε την πίστη μας, περιμένουμε η Ελλάδα να πάει καλά. Πώς θα πάει καλά η Ελλάδα? Αν είχε μάτια ο λαός ο ελληνικός, δεν θα είχε φτάσει εδώ που φτάσει.
θεωρώντας τον εαυτό του, θεωρούσε ο Άγιος Κωνσταντίνος τον εαυτό του επίσκοπο των έξω πραγμάτων. Επίσκοπο ονομάζεται τον Δεσπότη. Εκείνος έλεγε ότι μέσα στην Εκκλησία είναι επίσκοποι, δεσποτάδες, αυτοί που είναι δεσποτάδες. Εγώ είμαι έξω από την Εκκλησία δεσπότης, δηλαδή αφεντικό στην πολιτεία. Ή στην Εκκλησία είναι μέσα οι επίσκοποι. Έχουν το όνομα επίσκοποι. Εγώ είμαι επίσκοπος όμως έξω. Πήρε το όνομα και το βάλε στον εαυτό του για τα έξω, τα διοικητικά. Τα διοικητικά. Τα διοικούσε σαν επίσκοπος. Με ιεροπρέπεια, με σεβασμό, με αξιοσύνη. Στη διακυβέρνησή του, όταν κυβερνούσε το κράτος, ασκούσε αγαθοεργίες όπου υπήρχε ανέχεια. Αγαθοεργίες όπου υπήρχε ανέχεια. Τώρα δεν θα κάνουμε ανοίξη ότι όπου υπάρχει ανέχεια προσθέτουμε ανέχεια και φέρνουμε, σκορπίζουμε και το θάνατο παράλληλα και κάνουμε από εκεί και πέρα μεταρρυθμίσεις εις βάρος της ζωής του κάθε ανθρώπου που λέγονται όχι μεταρρυθμίσεις αλλά λέγονται νόμοι εγκληματικοί. Ελεούσε αφιδώς πλούσια εκείνους που είχαν ανάγκη τους χριστιανούς. Στήριζε τις χείρες και τα ορφανά. Προστάτευε τους φτωχούς, προστάτευε τους φτωχούς από αυθαιρεσίες πλουσίων. Όταν μυριζόταν πλούσιος αδικούσε, επειδή είχε δύναμη, τον φτωχό αναλάμβανε ο ίδιος την προστασία του φτωχού. Αναλάμβανε ο ίδιος προστασία του φτωχού. Ακόμη, από το φόρο που αναλογούσε στους πολίτες αυτοκρατορίας, εάν με αποδείξεις υπήρχαν πολίτες που δεν μπορούσαν να τον πληρώσουν, μείωνε το φόρο. Μείωνε το φόρο. Δίνουμε μια εικόνα στο τι έκανε ο Άγιος και τι κάνουν σήμερα. Από φόρο σε φόρο πάμε σήμερα. Ένας Άγιος, ας πω τη λέξη Άγιος, ο Αγουστίνος Καντιώτης έλεγε του κράτους η πολιτική είναι φορομπηχτική πολιτική. Φορομπηχτική πολιτική. Και φρόντισε σε διαστήματα χρονικά να κάνει μετατροπές στους νόμους ώστε η φορολογία να δέχεται μεταρρυθμίσεις, να ελαφρύνονται τα βάρη σε εκείνους που δεν μπορούσαν να πληρώνουν. Να ελαφρύνονται τα βάρη. Πάντοτε είχε το βλέμμα του στραμμένο στον ουρανό. Πάντοτε είχε το βλέμμα του στραμμένο στον ουρανό. Όταν φτιάξανε νομίσματα, έτσι φτιάξανε την εικόνα του Αγίου σε νόμισμα επάνω. Να έχει στραμμένα τα μάτια στον ουρανό και προσευχόμενος. Γιατί ήταν άνθρωπος της προσευχής. Στο παλάτι μέσα που ζούσε, στο παλάτι είχε ιδιαίτερη αίθουσα στην οποία αποσυρότανε για να κάνει την προσευχή του. Εφάρμοζε εκείνο που έλεγε ο Κύριος, «Συ δε όταν προσεύχει, συ δε όταν προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείο σου, έμπα μέσα στο ιδιαίτερο δωμάτιο της προσευχής και πρόσευξε το πατρί σου τον ουρανό». Εκεί έπα μέσα και προσευχή σου στον πατέρα τον ουράνιο. Είχε φτιάξει λοιπόν και ιδιαίτερο δωμάτιο προσευχής που αποσυρώταν τις ώρες της ησυχίας για να κάνει την προσευχή του για τον εαυτό του και για τον λαό του. Να το φωτίζει ο Θεός. Του είπα μια μέρα ότι κάποια ομοιώματα που του είχαν φτιάξει ο κόσμος για να τον τιμήσουν
σε πλατείες και πράγματα, κάποιος πέταξε το ομοίωμα και ζητήθηκε τιμωρία. Α, τον άφησε εντελώς ελεύθερο. Όποιος τον πλησίαζε να του ζητήσει κάποια χάρη, έφευγε ικανοποιημένος. Έφευγε ικανοποιημένος ο αυτοκράτορας. Παιδιά, μην μιλάτε και τη γράφω. Το 30ο έτος, δηλαδή 30 χρόνια εξουσίας, το 30ο έτος, που γιόρτασε την επέτειο του 30ου έτους της βασιλείας του, με μεγαλοπρέπεια, ένας βασιλιάς της Περσίας, ο Σαβόριος, έκανε διωγμό, ο Σαβόριος στην Περσία, κατά τον χριστιανό της Περσίας. Και επειδή είχε κάνει συμμαχία με τον Κωνσταντίνο και του είχε ζητήσει ο Άγιος Κωνσταντίνος του Σαβορίου να σέβεται τους χριστιανούς, όταν ξεπέλυσε διωγμό, συμφωνία έσπασε. Η συμφωνία έσπασε. Και από εκεί και πέρα ήρθε τριβή, ανομαλία. Καταργώντας τη συμμαχία με τον Κωνσταντίνο ο Σαβόριος, μπήκε στην Αρμενία και τότε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος συγκέντρωσε ισχυρό στρατό για να εκστρατεύσει για άμυνα των χριστιανών της περιοχής, εκείνο που αδικούσε αυτό ο Σαβόριος. Βέβαια, το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Νίκησε ο Κωνσταντίνος και στη συνέχεια έλαβε μέτρα προστασίας υπέρ των χριστιανών. Και πολλοί τότε βαπτίστηκαν που ήσαν ειδωλάτρες. Κάποια στιγμή πέταξε τα αυτοκρατορικά ενδύματα. Τα πέταξε. Και φορούσε εκείνα που πήρε όταν βαπτίστηκε. Αρνούμενος να τα φορέσει πια τα ενδύματα αυτά που φόρεγε ως αυτοκράτορας. Την ημέρα της Πεντηκοστής του 337, την ημέρα της Πεντηκοστής 337, ντυμένος με λευκά ενδύματα της βάπτισής του, παρέδωσε την ψυχή του, το 337 μετά Χριστόν. Βέβαια, λίγο πριν πεθάνει, έστειλε προσευχή γεμάτη από ευχαριστίες στον ουράνιο πατέρα. Τα τελευταία του λόγια ήσαν: «Τώρα γνωρίζω ότι είμαι αληθινά μακάριος. Τώρα γνωρίζω ότι αξιώθηκα την αιώνια ζωή. Τώρα γνωρίζω ότι μετέχω του Θείου Ουρανίου Φωτός». Το σώμα του, η σωρός του, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου μετά από μεγαλοπρεπή κηδεία, παρουσία όλου του λαού, κατατέθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων που υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη. Την τοποθετήσανε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός που έκανε όλα αυτά, ο Άγιος Κωνσταντίνος που ακούσαμε, έχει όμοιό του, γιατί όμοιο έργο έβαλε σε όλο τον κόσμο, κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Είναι εις Απόστολος, επαναλαμβάνουμε, γιατί κήρυξε στα έθνη, σε όλη τη Ρωματική Αυτοκρατορία, το δόγμα του Ιησού Χριστού. Είναι κολοσιαίο το έργο του, ανυπολόγιστο. Ανυπολόγιστο. Και αν θέλει να χτυπάει ο διάβολος κάποιον, γιατί ενοχλείται, το χτυπάει. Έχει πάντοτε τα όργανά του. Άλλωστε, άφησε απείραχτο τον Κύριο. Ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι.
Αφού εμένα με κυνήγησαν και θέλω να σε διώξω. Το ίδιο γίνεται μέχρι σήμερα από τους εχθρούς του Σταυρού απέναντι στους Αγίους του Κυρίου. Εύχομαι ο Άγιος αυτός που από τους άθεους όλων των εποχών συκοφαντείται, να μας αγιάζει, να μας φωτίζει, να μας κάνει καινούριους και να μας οδηγεί όπως οδήγησε τόσους ανθρώπους στο φως του Κυρίου και στο τέλος και ο ίδιος αγκάλιασε τον Παράδεισο αφού είδε το φως του Κυρίου, να οδηγήσει και εμάς στο φως εκείνο το αληθινό που ο Κύριος κήρυξε στα έδη. Αμήν. Τελειώσαμε. Να κάνουμε τώρα ευχούλα μας για να φύγουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Υιός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Υιός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Υιός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε ημάς. Πάτερ ημών εν της ουρανής, ευλογηθείτε το όνομά σου, ευλογηθείτε η βασιλεία σου, ευλογηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώτε και της γης, τον άρτον ημών του Αγίου σου, δώσε ημίν σήμερα, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγυς ημάς πνευμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Διευχόντως, Αναγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέσσον και σώσον ημάς. Βοήθειά μας, μαζί μας, σας ανέστη, Πατέρα. Θέλω να πω ότι, Βασιλάκη, κάποια ομιλία που φαίνεται που αγαπάει ο κόσμος, δεν θυμάμαι ποια είναι, την έχει ή 160 τόσες φορές, 180 φορές προβολή. Έχει πει παραπάνω.